οι 3.000 νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές που παίρνουν κομμάτι της δουλειάς τους και έτσι περιορίζουν τις στίβες που έχουν μπροστά στα γραφεία τους. Όλα αυτά και αρκετά άλλα δεν κάνουν μόνο καλύτερη τη ζωή των ασφαλισμένων σε σχέση με τις συντάξεις κτλ. Κάνουν καλύτερη και τη ζωή των ίδιων. Καλό είναι όσοι έχουν μάθει να λειτουργούν με τις λογικές της δεκαετίας του 80 και του 90 να δουν ότι τα πράγματα αλλάζουν σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε με τον πιο προβληματικό οργανισμό του δημοσίου που είναι ο ΕΦΚΑ. Έχει μόνο του το 48% των παραπώνων των πολιτών και επιχειρούμε με μια σειρά από κινήσεις εξυγχρονισμού και απλής λογικής να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα για όλους. Πιστεύω ότι και οι βραδυπορούντες θα το αντιληφθούν κάποια στιγμή, όπως συνήθως γίνεται στον τόπο. Εκείνοι που το έχουν αντιληφθεί σίγουρα είναι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι, διότι παραδείγματος χάρη έχουν δει ότι μεταξύ του 2019 και του 2021 υπήρξε μια αύξηση στις αποφάσεις για συντάξεις κατά 83%. Τώρα, του 22 οι συντάξεις έχουν απονεμηθεί σε ένα ποσοστό 70%. Αναφέρομαι στις ληξιπρόθεσμες συντάξεις. Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Ήταν αποτέλεσμα μια σειρά μέτρων για τα οποία σχεδόν για όλα υπήρχε αντίδραση, αλλά υπάρχει αποτέλεσμα. Εμείς πιστεύουμε σε μια πολιτική με αποτέλεσμα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.